και κλεισί φωνή. Εν πάση περιπτώσει, έστω και με αυτό το υπόλοιπο της φωνής, θα προσπαθήσω να πω ορισμένα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τραγική. Θυμάμαι το βράδυ της 25ης Μαρτίου τα πανηγύρια από το Πασόκ για το μεγάλο επίτευγμα. Τότε είχα πει ότι η κυρία Μέρκελ κέρδισε και ότι εμείς δεν χάσαμε. Δεν κερδίσαμε, αλλά δεν είχαμε χάσει τότε. Τώρα αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι τα πράγματα είναι ακόμα αγριότερα. Κοιτάξτε να δείτε μια παγίδα στην οποία πέσαμε μέσα και αντισυντοποιήσετε, χωρίς καμία διάθεση της οποιασδήποτε αντιπολιτευτικής τσιρίδας. Και να ήθελα δεν μπορώ εξάλλου. Η Ευρώπη βρήκε τον εξής μηχανισμό. Κάθε μία χώρα ξεχωριστά, αλλά με παρτερνέρ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να μας δώσουν χρήματα. Πότε? Αφού τα τεινάξουμε σαν οικονομία. Άρα, αφού ομολογήσουμε ότι είμαστε ένα κράτος πτώμα. Με μία διαφορά, ότι η Ευρώπη θα μας δώσει με 5% το κογλυφικό, δηλαδή παραπάνω από ό,τι δανείζονται οι Φιλιππίνες, το Μεξικό, τριτοκοσμικές χώρες. Δηλαδή, η Γερμανία, για να καταλάβετε, δανείζεται με 2,5% και την ίδια ώρα που θα δανείζεται με 2,5% θα μας τα δίνει εμάς με 5% και θα μας κάνει και χάρη. Αλλά ταυτοχρόνως βάζουν μέσα στο παιχνίδι το Διεθνές Μεγό Ταμείο για να μας κάνει νταντά, το οποίο μας δίνει με 2,8. Λέω λοιπόν, μπορεί η κυβέρνηση Ελλάδος να πει τα ξεχωρίζω. Θέλω τα 32 της Ευρώπης χωρίς τα 8 του Διεθνούς Μεγού Ταμείου. Δηλαδή να πληρώσω διάολο με 5, αλλά χωρίς να έχω το βραχνά και τη θηλιά του Διεθνούς Νομικού Ταμείου. Όχι, δεν μπορείς. Μπορώ να πάρω μόνο του Διεθνούς Νομικού Ταμείου με 2,8 και ό,τι συνεπάγεται αυτό σκληρό για τη χώρα μου και να μην πάρω τα άλλα με 5% που είναι το κογκλεφικά. Όχι, δεν μπορείς. Ακούστε τι κόλπο βρήκανε. Και είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση του Πασόκ που πέτυχε την παγίδευση, δηλαδή 2 θηλιές. Και τους είπα τότε, μία θηλιά ρε παιδιά, διαλέξτε ποια θηλιά θέλετε. Δεν υπάρχει, και που είναι παρόντες απόντες είναι, μη στενοχωριέστε. Λοιπόν, ερωτώ, μπορούμε μία θηλιά, εφόσον δεν αποφύγουμε καμία θηλιά, γιατί πρέπει να έχουμε 3 θηλιές, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Διεθνές Νομικό Ταμείο. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι από εκεί καμία βοήθεια δεν υπάρχει. Εάν βοηθηθούμε, θα βοηθούμε μόνοι μας. Αλλά επιτέλους να υπάρξει μια εθνική πολιτική την οποία δεν βλέπω. Ακούω διαμαρτυρίες από την αριστερά. Βεβαίως δικαίωμά της είναι και σύμφυτο αυτό. Πρόταση την ακούω. Δεν άκουσα να ανακαλέσει το ένα μέρος της αριστεράς την πρότασή του πριν από μερικούς μήνες να προσλάβουμε 100.000 ακόμα δημοσίους υπαλλήλους. Είναι δυνατόν με αυτή την πρόταση ενισχύ να συζητάμε σοβαρά ότι μπορεί ο τόπος να πάει μπροστά? Είναι ενισχύ ακόμα η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για μήνυμο μισθό, κατώτερο μισθό, 1.400. Εγώ να το αγγιλέψω, το κάνω 2. Με ποιες προϋποθέσεις, ποιος θα τα δώσει? Ποιο κράτος, στοχευμένο κράτος ή ποια επιχείρηση θα τα δώσει αυτά τα λεφτά? Όταν η μία βάζει λουκέτο μετά την άλλη. Επομένως δεν υπάρχει ένα μήνυμο μιας εθνικής συμπεριφοράς. Πώς θα βγάλουμε τη χώρα από το τέλημα? Εμείς προσήλθαμε στο Πασόκ να βοηθήσουμε τουλάχιστον όσον αφορά τη διεθνή αντιμετώπιση, τα προβλήματα τα οποία είχαν, να δώσουμε την οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσαμε. Βεβαίως δεν ψηφίσαμε τα μέτρα σταθερότητας στον μεγαλύτερο βαθμό, δεν τα πιστεύαμε. Θυμίζω στους Νεοδημοκράτες ότι αυτοί ψήφισαν 16 άθρα και εμείς 15. Τώρα από όσοι εμείς που ψηφίσαμε λιγότερα είμαστε πιο κοντά στο Πασόκ και κάνουμε αβάντα, αυτό μόνο η μαθηματική ανάλυση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να τα βγάλει. Και σήμερα βεβαίως διαφωνούμε. Και διαφωνούμε πλήρως. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια ιδεολογία στο όλο φορολογικό σύστημα, όπως το φαντάζεστε, που έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με την φυσική σας ιδεολογία. Αυτά που κάνετε τώρα, τα έκανε το Σοβιέτ πριν από 100 χρόνια. Δεν τους πήρε τα σπίτια τώρα το Σοβιέτ. Δεν πήγε και πέρα εδώ ο Ιβάνοφ σου παίρνουν το σπίτι. Τους έβαλε τέτοια φορολογία που τα δώσανε μόνοι τους τα σπίτια. Αυτό κάνετε εσείς.
Εσείς στοχοποιείτε την ιδιοκτησία και ποινικοποιείτε το επιχειρήν. Αυτό λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τιμωρείται οποιοσδήποτε Έλληνας υπήρξε νοικοκύρης. Αυτός ο Έλληνας που έκανε, ξέρω εγώ, το φαγητό του Παξιμάδη, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη όπως λέγεται, γιατί είναι καθόλου εύγη. Αυτός λοιπόν που κατόρθωσε να χτίσει δύο κεραμίδια, ποινικοποιείται. Όχι, κακώς τα έκανε. Θα σου αλλάξει τα φώτα. Γεί, στο καφενείο να τα χαλάς, να τα τρως, να μην δουλεύεις, να είσαι τεμπέλης, να μην προσπαθήσεις. Να μην προσπαθήσεις. Αυτό τους λέτε σήμερα. Αυτή η λογική έχετε υπόψη σας και αχαβαλώνει το κράτος. Ουδείς. Με τον οποιοδήποτε τρόπο βγάζει λεφτά, δεν θα αγοράζει ένα κίνητο. Αυτός που αύριο θα πάρει τα 19 εκατομμύρια στο jackpot, δεν πρόκειται να αγοράσει ακίνητα. Γιατί να τα αγοράσει ακίνητα? Σου λέμε, πιάσω από τον Κωνσταντίνο και με την άξι στον αέρα. Για ποιο λόγο? Εξηγήστε μου, ποια είναι η λογική την οποία κάνετε? Γιατί τι έχετε με την ιδιοκτησία και τη μισείτε τόσο πολύ? Εδώ την ποινικοποιείτε, αυτός είναι ο λόγος. Λάθη επί λαθών. Την κρίση το λέω μια φορά. Την οποία σας λέω την έχω μελετήσει σε βάθος. Δεν την φοβάμαι. Την ακρισία σας φοβάμαι. Και δεν είναι ότι η διάθεσή σας δεν να βοηθήσετε. Θέλετε να βοηθήσετε. Τον τρόπο δεν ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Πολλά κολέγια, πολλά ντοκτορά βλέπω και ανακατεύονται εκεί στο μαξί μου. Άνθρωπος της πιάτσας κανένας. Να βρήκατε έναν άνθρωπο που να είχε ένα ευρώ και να τα έκανε δύο? Εγώ ήμουν πιο ξεβράκωτος από εσάς, κύριε Υπουργέ, και κατόρθωσα από το 0-0-0 να φτιάξω αυτό το οποίο έχω. Έναν άνθρωπο δεν έχετε κι εσείς να σας πει πώς λειτουργεί η αγορά. Αλλιώς αντιδρούν οι αριθμοί στην θεωρία, αλλιώς στην πράξη. Πείτε μου κάτι στο οποίο βασιζόμαστε. Είστε ξένος επενδυτής. Είστε ξένος αναλυτής. Γιατί να βασιστείτε ότι η Ελλάδα θα βγει από αυτό το φαύλο κύκλο? Γιατί? Ποια είναι η ευκαιρία? Τι βγάζουμε, τι προϊόν βγάζουμε? Η Ελλάδα αποφασίζει να ενισχύσει να κάνουμε, ξέρω εγώ, φασόλια κονσέρβα. Τίποτα. Αυτή η ύφεση είναι που μας καταδικάζει. Ό,τι και να κάνετε, μαγικά να κάνετε, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γνώμη των έξω για μας. Αυτά δε τα φορολογικά μέτρα είναι πράγματι καθοριστικά για να κάνουν την Ελλάδα από κόμμα πτώμα. Αυτό κάνετε. Πείτε μου τι θα κινηθεί με όλα αυτά. Εμείς έχουμε προτάσεις. Αλλά κινούνται στο αντίθετο από εσάς. Σας λέμε, μέχρι 200.000, κύριε Υπουργέ, τζίρο οποιασδήποτε επιχείρησης αφορολόγητο. Με μια προϋπόθεση. Να έχει μίνιμουμ 10 εργαζόμενους. Μίνιμουμ. Δεν θέλουμε λεφτά. Γιατί αν έχω μια επιχείρηση που κάνει 200.000 τζίρο, εγώ σαν κράτος παίρνω ήδη τα 42 από το ΦΠΑ και μου απασχολεί 5 ανθρώπους. Προχωρήστε σε τολμηρά πράγματα. Έχουμε μετά, κύριε Υπουργέ, 1.150.000 δημοσίους υπαλλήλους. Ξέρετε πώς χρειάζεται να λειτουργεί στο κράτος? 350. Εξυπηρετεί τους 800 να τους έχετε στο σπίτι και να τους πληρώνετε. Ζημιά κάνουν. Και το είπε υπουργός δικός σας. Εμείς λοιπόν προτείνουμε ριζοσπαστικά πράγματα. Πληρώνονται από το δημόσιο, δεν χάνουν τη σχέση με το δημόσιο και πάρτε και δώσετε τους σε παραγωγικές επιχειρήσεις εξωγικές. Να κατέβει το κόστος του προϊόντος. Τους έχετε που τις πληρώνετε, πληρώνετε. Ας βγει κάτω λοιπόν από αυτή την πληρωμή την οποία τους κάνετε. Ας έχουμε παραγωγή προϊόντα αγωνιστικό να πουλήσουμε, να φέρουμε λεφτά μέσα. Τίποτα δεν γίνεται. Αυξάνουν οι δημόσιοι πάλι, ακούω συνεχώς πάλι για προσλήψεις. Δεν παράγεται έργο, δεν κινείται η μηχανή. Πείτε μου εσείς οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ένα μεγάλο εργοστάσιο που να ξέρετε γίνεται σε αυτή την περιοχή. Να πάμε κι εμείς να το φωτογραφίσουμε, να πούμε μπράβο.